Οι κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης σε νέους και παλούς υπουργούς, στους άξονες δηλαδή πάνω στους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό, αναφέρθηκε ο Αντώνης Σαμαράς στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Αντώνης Σαμαράς σημείωσε πως στόχος είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η οποία θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο για το πότε θα ισχύσει. Επίσης, τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει την τετραετία και ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η μείωση της ανεργίας. Έκανε ένα έργο σημαντικό και αυτό. Θέλω να το τονίσω, αντανακλά σε όλα τα πρόσωπα που την υπηρέτησαν. Να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια να βγούμε από την κρίση, να βγούμε από τα μνημόνια, να προωθήσουμε όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές και πάνω απ' όλα να επιταχύνουμε την ανάπτυξη. Παράλληλα, επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ποντάρει στην μιζέρια και στην απεσιοδοξία, κερδοσκοπώντας πάνω στον πόνο των πολιτών. Εκνευρίζεται με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Εμείς κοιτάμε μόνο μπροστά και τους αφήνουμε να βράζουν στο ζουμί τους, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια τη σκητάλη πήρε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, όπου υποστήριξε ότι το δημοσιονομικό πρόγραμμα είναι απόλυτα σαφές και νέα μέτρα λιτότητας αποκλείονται. Όπως είπε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, όλες οι δυνάμεις της κυβέρνησης θα προσανατολιστούν στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Δώσαμε ήδη κάποια πρώτα δείγματα. Σημασία έχει ότι θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα σημασία έχει να ξαναενώσουμε το έθνος. Ωστόσο, την ίδια ώρα που ορκίζονταν η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, παρεμβάσει στο ασφαλιστικό, στο εργασιακό, αλλαγές στο μισθολόγιο του δημοσίου, διατήρηση φόρων και αναθεώρηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, αποκαλύπτει μεταξύ άλλων η έκθεση αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα, που δόθηκε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα. Η έκθεση περιγράφει την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να κλείσει το δημοσιονομικό κενό της διετίας 2015-2016, ενώ αποκαλύπτει πως το ελληνικό πρόγραμμα θα παρουσιάσει μετά τον Μάιο του 2015 χρηματοδοτικό κενό ύψους 12,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυστηρή στάση κρατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο θέμα των κεφαλαίων αναγκών των τραπεζών, τις οποίες τοποθετεί ακόμα και 6 δις ευρώ ψηλότερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Το Ταμείο διαπιστώνει κόπωση των ελληνικών αρχών στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής, ενώ στέκεται στη σημασία της δέσμευσης της ζώνης του ευρώ να στηρίξει την Ελλάδα, παρέχοντας πρόσθετη χρηματοδότηση και περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Παράλληλα, το ΔΝΤ εκτιμά πως η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,6% του ΑΕΠ για φέτος, μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης και με ρυθμό 2,9% του ΑΕΠ του 2015. Ενώ, όπως σημειώνεται στην έκθεση, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις του προσωπικού του Ταμείου καταδεικνύουν ένα κενό της τάξης του 1% του ΑΕΠ σε σχέση με τον στόχο του πρωτογενές πλεονάσματος, ενώ κενό αναμένεται και το 2016. Αρθριστικά, την τετραετία 2014-2017, το δημοσιονομικό κενό τοποθετείται στα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ.